Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους Mastermind, είμαι ο Πάνος Μουρουδέλης και μαζί σας αυτή τη φορά σε ένα λίγο διαφορετικού είδους βίντεο. Σας έχουμε συνηθίσει σε διάφορα έτσι πάρα πολύ όμορφα vlog και το καταλαβαίνω, αλλά τώρα θα δούμε λίγο τα διαγράμματα και θα αναλύσουμε λίγο το τι συνέβη αυτές τις ημέρες, γιατί σε μια-δυο συζητήσεις τις οποίες είχαμε φίλους τις προηγούμενες ημέρες, από ό,τι φαίνεται, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν ασχολούνται γενικότερα με το stock market, με το forex market, με τα χρηματιστήρια γενικά, δεν έχουν ιδέα για το τι έχει συμβεί, όχι μόνο για τη Silicon Valley, αλλά για το πώς μπορεί, πόσο εύθραυστη μπορεί να είναι η οικονομία μας εν τέλει, για το πότε μπορεί να ξαναζήσουμε ένα 2008, αν και κάποιοι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν καν τι συνέβη το 2008 και τα effects, πώς επηρέασαν μετέπειτα όλον τον υπόλοιπο κόσμο. Και σήμερα θα μιλήσουμε γενικότερα πάνω στο κομμάτι για το πώς κατέρευσε η Silicon Valley, πού στράφηκαν οι άνθρωποι οι οποίοι ένιωσαν πανικό, γιατί δημιουργήθηκε ο πανικός, πώς αυτό μπορούμε να το δούμε στα διαγράμματα και εννοείται πώς μπορούμε την επόμενη φορά να είμαστε όσο καλύτερα προετοιμασμένοι γίνεται, γιατί μάντης δεν είναι κανείς, δεν μπορείς να μαντέψεις για το αν θα γίνει κάτι τέτοιο ή κάποιο crash στο market, αλλά αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να είσαι προετοιμασμένος και γιατί όχι και να υποφεληθείς την επόμενη φορά. Πάμε intro. Λοιπόν, τώρα, η πλειοψηφία μπορεί να γνωρίζετε βλέποντα αυτό το βίντεο τι έγινε στη Silicon Valley. Όσοι δεν γνωρίζετε θα προσπαθήσω να το πω όσο πιο απλά και γρήγορα γίνεται. Για όλους μας ακρατές. Κάποια αρθογραφία η οποία εγώ μπορεί να διαβάζω είναι μέσα από το CNBC ή από το Bloomberg και εάν κάποιος θέλει να το πάει ένα βήμα παραπέρα μπορεί να διαβάζει στο Daily FX provided by IG Sentiment τα real time news, όπου κατά κύριο λόγο είναι και πιο πολύ φορεξάδικα, να το θέσω έτσι. Όμως CNBC και Bloomberg είναι κάποιες πηγές οι οποίες μπορείτε να ενημερώνεστε για τα νέα. Τώρα, αν τα νέα δημιουργούν την αγορά ή αν η αγορά τα νέα. Ναι, αυτό είναι μια λίγο ιδιαίτερη ερώτηση, την οποία καλό είναι να μην δώσω την άποψή μου πάνω σε αυτό, γιατί πολλές φορές πιστεύω ότι, ας ξεκινήσουμε από αυτό. Ο πανικός μπορεί να δημιουργείται μόνο και μόνο από τα νέα, από τα ιδιοσιογραφικά site και όλα αυτά τα οποία μπορεί να βγαίνουν προς τα έξω και να πανικοβάλλουν τους επενδυτές. Θα δώσω μια μικρή παρένθεση και ένα παράδειγμα εδώ. Για παράδειγμα, πόσες φορές μπορεί να έχετε διαβάσει το Bitcoin είναι 4% πάνω αυτό το Σαββατοκύριακο, μάλλον ξεκινάμε πάλι το bull run και τέτοια. Okay. Το Bitcoin για να κινηθεί 4 και 5% μέσα σε Σαββατοκύριακο είναι κάτι σύνηθες. Εντάξει, εκτός αν βρίσκεται σε ένα μικρό range που ακόμα και το range του, δηλαδή να πηγαίνει τιμή πάνω κάτω. Ωραία, μπορεί ακόμα και αυτή να είναι σε αποστάσεις 4-5% σε κομμάτια κύμανσης. Όσον αφορά τώρα το κομμάτι της Silicon Valley, με πάρα πολύ απλά πράγματα, η τράπεζα είχε κάποια δισεκατομμύρια. Η τράπεζα κατά κύριο λόγο φιλοξενούσε επενδυτές οι οποίοι ήταν στο κομμάτι της τεχνολογίας και διάφορες άλλες startups. Η τράπεζα μπορούσε να εγγυηθεί και να καλύψει μέχρι 250.000 δολάρια, φυσικά που μπορεί να έχετε δει και να έχετε ενημερωθεί, και παραπάνω από αυτό δεν μπορούσε να το καλύψει. Εν τέλει, η τράπεζα όλα αυτά τα χρήματα τα οποία είχε από τους καταθέτες της, τους depositors, φυσικά τα επένδυε. Και οι τράπεζες, κατά κύριο λόγο, επειδή ακούω πάρα πολλούς να λένε trading like the banks και όλα αυτά τα κουλά, ωραία, ας χαλαρώσουμε λίγο, είχε επενδύσει όλα αυτά τα πάρα πολλά δισεκατομμύρια, νομίζω ήταν 200-210, δεν θυμάμαι ακριβώς, σε bonds, τα οποία δεν είχαν λήξει τα συμβόλαιά τους ακόμα. Επομένως, η τράπεζα εκείνη τη στιγμή βρισκόταν σε μια μίνι χασούρα, σε μια μίνι ζημία. Τώρα, κάποιοι από τους επενδυτές την Πέμπτη άρχισαν να τραβάνε τα χρήματά τους, περίπου 48 δις, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι ακριβώς, 42, customers withdraw, ναι, 42 billions, όπου η τράπεζα ουσιαστικά δεν είχε να τους τα δώσει, επομένως άρχισαν να σκέφτονται τι μπορούμε να κάνουμε. Το πρώτο πράγμα το οποίο έκανε η τράπεζα ήταν να πουλήσει δικές συμμετοχές για να αυξήσει τα κεφάλαια τα οποία μπορούσε να πάρει για να δώσει στους depositors και να μην κλείσει τις θέσεις
όσον αφορά τα bonds. Όταν όμως αυτό μαθεύτηκε, γιατί η πληροφορία διανέμεται πάρα πολύ γρήγορα, ειδικά όταν έχει να κάνει με δισεκατομμύρια, βγήκε αυτό που λέμε το rumor, η φήμη, ότι για να το κάνει αυτό η τράπεζα και να θέλει να πληρώνει τους καταθέτες της και να μην κλείνει τέλος πάντων όλα τα positions, πάει να πει ότι κάτι δεν πάει καλά. Όλο αυτό λοιπόν άρχισε να δημιουργεί τι άλλο, κάτι το οποίο μπορεί να καταστρέψει μια αγορά από τη μία ημέρα στην άλλη, κυριολεκτικά, panic attack. Εντάξει, και μετά από αυτό το panic attack άρχισαν όλοι οι επενδυτές να φοβούνται και να αρχίσουν να τραβάνε περισσότερα χρήματα. Τώρα, αυτό οδήγησε την τράπεζα στο να αρχίσει να κλείνει τα positions τα οποία έχει στα bonds και σε κάποια options, ωραία, για να μπορέσει να πληρώσει όλους τους καταθέτες της. Αυτό λοιπόν, όταν πήρε η τράπεζα πίσω την απόφαση ότι εμείς δεν θα κάνουμε αύξηση, δεν θα δώσουμε μετοχές για να αντλήσουμε περισσότερα χρήματα για να τα δώσουμε στους καταθέτες, αυτό έδειξε στους επενδυτές ότι η τράπεζα είναι λίγο αλλοπρόσαλη στο κομμάτι το οποίο λέει, επομένως δεν έδειξε credibility, δηλαδή εμπιστοσύνη. Εντάξει, όταν βάζουμε κάπου τα χρήματά μας, αυτό που θέλουμε είναι να λέμε κάτι και αυτό το κάτι να ισχύει. Επομένως, όταν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη και αξιοπιστία, αρχίζουμε και φοβόμαστε. Και τέλος πάντων, αυτό δημιούργησε ένα domino effect, όπου η πλειοψηφία των startups, όπου τράβηξε τα χρήματά τους και διάφορων technology IT companies, άρχισαν να ψάχνουν τι θα ψάχνατε εσείς όταν αν βρισκόσασταν με κάποια billions στα χέρια εκείνη τη στιγμή, να τα βάλετε πού? Κάπου όπου εσείς θεωρείτε καλύτερα, για να μην πω το λεγόμενο safe haven. Safe haven είναι, για παράδειγμα, ο χρυσός, όπου όταν οι αγορές, ο Dow Jones, ο Nasdaq, το αμερικανικό χρηματιστήριο και το stock market αρχίζει και καταραίει, μπορεί να πέφτει 5, 10, 15% μέσα σε μια εβδομάδα, είναι κάτι το οποίο οι περισσότεροι επενδυτές επιλέγουν για να βάλουν τα χρήματά τους. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Τώρα, τι σημαίνει όλο αυτό πάνω στο κομμάτι των διαγραμμάτων και των αγορών? Εάν, όπως είπαμε και πριν, είχατε ένα billion αυτή τη στιγμή, είχατε ένα εκατομμύριο των χρημάτων σας και δεν ξέρατε πού να το πάτε, γιατί γίνεται μια τεράστια αναστάτωση μέσα στις αγορές, τι ακριβώς θα το κάνατε? Πού ακριβώς μπορεί να επενδύατε? Καλύτερα σκέφτηκαν όλοι αυτοί οι μέτοχοι, όλοι αυτοί οι επενδυτές, να πάνε να επενδύσουν τα χρήματά τους, κατά κύριο λόγο, όπως φάνηκε, στο Bitcoin, όπου τις τελευταίες τρεις μέρες έδωσε μια αύξηση περίπου στο 27% αυτή τη στιγμή και μετράμε, όπως επίσης και ο χρυσός. Okay. Όπως επίσης και ο χρυσός. Ο χρυσός, εάν θυμάστε, και μπορώ να πάω και παλαιότερα, 5,4% σε αύξηση. Πάρα πολλά χρήματα επενδύθηκαν από ό,τι φάνηκε και στο χρυσό, αλλά και στο Bitcoin. Θεώρησαν καλύτερο εκείνοι οι επενδυτές να πάνε και να επενδύσουν τα χρήματά τους στο Bitcoin από το να τα κρατάνε μάλλον σε μια επενδυτική τράπεζα, ακόμα και στον χρυσό. Ο χρυσός, ok. Γιατί όταν είχε γίνει και ο πόλεμος, όταν είχε αρχίσει να ξεσπάει ο πόλεμος με της Ρωσίας με την Ουκρανία, αν μπορείτε να δείτε πότε ήταν αυτό ακριβώς. Μπορείτε να δείτε το ράλι το οποίο ξεκίνησε να κάνει ο χρυσός. Νομίζω ήταν το Μάρτι. Και γενικότερα σε όλες τις περιόδους όπου υπάρχει πανικός και υπάρχει φόβος, οι επενδυτές πηγαίνουν και επενδύουν κατά κύριο λόγο στον χρυσό. Πάρα πολλοί μαθητές μου στέλνανε και μου είπανε, όταν ο χρυσός έσπασε το 1857, περίπου στο 1860, άρχισαν να αγοράζουν χρυσό, άρχισαν να αγοράζουν χρυσό. Πολλές φορές εκεί πέρα τα κομμάτια των technicals μπορεί να μην λειτουργούν όπως εσείς πιστεύατε και έχετε φτιάξει τη στρατηγική σας λόγω των πάρα πολύ ισχυρών και δυνατών fundamentals. Okay. Τώρα, άρα πάνω μου λες ότι μπορώ κάπως να ξέρω πού να επενδύσω τα χρήματά μου κατά κύριο λόγο πριν γίνουν όλες αυτές οι ανακοινώσεις, όλος αυτός ο πανικός, όλος αυτός ο φόβος. Κοίταξε να δεις. Εάν ήμουν στη θέση σου χωρίς να δώσω κάποια επενδυτική συμβουλή, εγώ σαν πάνος θα ήθελα να πάω και να επενδύσω τα χρήματά μου όταν η αγορά είναι ασταθής, το λέει και ο Ρόμπερτ Κιγιουσάκη αυτό, σε κάτι το οποίο μπορεί να είναι αρκετά safe, okay, όπως είναι ο χρυσός. Γιατί ο χρυσός, εν τέλει, η αξία του αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου και μπορεί και μέχρι το τέλος του χρόνου να δούμε ξανά τον χρυσό 2000-2100. Έτσι, είναι πάρα πολύ πιθανό. Δύο πράγματα τα οποία θα ήθελα να μείνουν σχετικά με αυτό το βίντεο είναι ότι μάντης δεν μπορεί να είναι κανένας, να προβλέψει την αγορά δεν μπορεί να είναι κανείς. Όμως, υπάρχουν περιθώρια όπου μπορεί κάποιος να είναι προετοιμασμένος έχοντας την απαραίτητη γνώση και τα ερεθίσματα και σίγουρα αυτό κάνει κάποιον άνθρωπο έμπειρο, αλλά για να γίνεις έμπειρος χρειάζεται πρώτα απ' όλα να έχεις αυτό που λέμε να ανοίξεις πατήσεις μια-δυο φορές. Για να φτάσεις όμως σε εκείνο το σημείο μετέπειτα, έρχεται και η στιγμή σου όπου είσαι προετοιμασμένος για τέτοιου είδους καταστάσεις.
Η αλήθεια είναι ότι πριν ένα χρόνο, κατά τη διάρκεια του πολέμου, εγώ δεν ήμουν προετοιμασμένος, δεν ήξερα τι μπορεί να σημαίνει ένας πόλεμος, ένα ξέσπασμα ενός πολέμου για την Ευρώπη, για το ευρώ, για τον φόβο που μπορεί να νιώσουν οι επενδυτές, για το πώς μπορεί να πέσει το market 30-40%. Αλλά πλέον αρχίζω και αντιμετωπίζω και είπα ότι μετά από αυτό το συμβάν θα αρχίσω να αντιμετωπίζω τις καταστάσεις με άλλο μάτι. Και ναι, ήμουν ένας από τους ανθρώπους όπου έβαλα positions και άνοιξα θέσεις πάνω στο χρυσό. Γιατί είπα ότι από τη στιγμή που έγινε μία φορά, έγινε και άλλη στο παρελθόν. Και θα έχει πλάκα να δούμε λίγο σε ένα μεγαλύτερο time frame. Είναι λίγο. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο. Έτσι, κατά τη διάρκεια του 2008 που κράσαρε όλο το χρηματιστήριο, πώς ανέβηκε η αξία του χρυσού για τα επόμενα 4 χρόνια. Άρα, αν μπορούσα να αφήσω κάτι σε αυτό το βίντεο, το νούμερο 1 είναι ότι την επόμενη φορά μπορείς να είσαι καλύτερα προετοιμασμένος και να γνωρίζεις κάποια πράγματα τα οποία μπορείς να τα δεις σίγουρα και μέσα στη δικιά μας την πλατφόρμα. Εάν κάποιος θέλει να δει περισσότερα πράγματα, μπορεί να επισκεφτεί το masterminds.university.gr. Έχουμε courses και προσωπικές συνεδρίες για την επεξήγηση απορριών για όλους τους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να ενδιαφέρονται. Θέλω να πω ότι πριν περίπου ένα μήνα λανσαρίστηκε και το νέο μου course, το οποίο είναι μόνο mindset και psychology, behavioral psychology, πάνω στο κομμάτι του forex trading και γενικότερα του trading. Δηλαδή κάποιος μπορεί να έχει μια πάρα πολύ ωραία οργανωμένη, δομημένη backtest στρατηγική και να μην θέλει να δει κάτι καινούργιο από εμάς ή να μην συμφωνεί το οτιδήποτε. Όμως, ό,τι και αν χρησιμοποιείς, το κομμάτι του behavioral psychology και γενικότερα του mindset χρειάζεται να το γνωρίσεις και πίστεψέ με, αυτό το course μπορεί να σε βοηθήσει και να σε πάει να, αν είσαι στο 50, 60, 70% να σε πάει στο 80%, στο 90%. Σίγουρα περίπου 52 άτομα από τους μαθητές μου οι οποίοι το έχουν αγοράσει στη διάρκεια ενός μήνα μου έχουν πει ότι πολλά πράγματα τα οποία σαν προβλήματα τα οποία έδινες λύση μέσα σε αυτά δεν είχα καταλάβει καν ότι τα έχω. Επομένως, όσο καλός και αν είσαι, μπορείς σίγουρα να πας ένα βήμα παραπέρα και να είσαι σίγουρα προετοιμασμένος για την επόμενη στιγμή, έτσι. Mastermindsuniversity.gr. Και δεύτερον, χρειάζεται να σκέφτεσαι και να προσέχεις τις καταστάσεις και να ενεργείς το κομμάτι των fundamental, δηλαδή το πώς επηρεάζει η αγορά και τι πληροφορίες σου δίνει η αγορά, για να τις εκμεταλλευτείς προς όφελός σου την κατάλληλη δυνατή στιγμή. Να θυμάσαι ότι ένας trader πάρα πολλές φορές το παρομοιάζουν με το ότι είναι μπροστά σε ένα όπλο, με μια κάνη, σε ένα sniper και απλά περιμένει και περιμένει υπομονετικά τον στόχο του. Αναπνέει χαλαρά και περιμένει πότε ο στόχος του θα είναι ακριβώς εκεί όπου τον θέλει για να πάρει την εντολή και να πυροβολήσει. Εντάξει, αυτό σημαίνει, είναι το ίδιο ακριβώς παράδειγμα που μπορούσα να σου δώσω για έναν trader ο οποίος περιμένει υπομονετικά τις πληροφορίες της αγοράς να δει τι θα του δώσουν. Είτε είναι technical, είτε είναι fundamentals. Για εμένα χρειάζεται ένα συνδυασμό και των δύο. Ωραία. Ελπίζω να απόλαυσες αυτό το βίντεο. Μην ξεχάσεις να κάνεις like και subscribe στο κανάλι γιατί θα ανεβάζω και άλλου είδους τέτοιου βίντεο. Αν σε ενδιαφέρουν, μπορείς να παρακολουθείς κάθε εβδομάδα. Επίσης, εάν σε ενδιαφέρει, μπορείς και δεν είσαι σε ένα πρώιμο στάδιο, να ανοίξει ένα λογαριασμό εντελώς δωρεάν εδώ πέρα στην exclusivemarkets.com, όπου μπορείς να δεις πάρα πολύ καλούς και επιτυχημένους traders οι οποίοι έχουν πολύ καλές και μεγάλες αποδόσεις στο κομμάτι του social trading, αν πατήσεις εδώ, και να τους αντιγράψεις. Okay. Αν έχω και εγώ λογαριασμό εδώ, έχω κάποιοι άνθρωποι που μπορεί να μην τους ξέρω καν με βλέπουν. Okay. Φυσικά τα πάντα είναι με το δικό σας ρίσκο και όποιον και αν αποφασίσετε να ακολουθήσετε, είτε είναι εγώ ή οποιοσδήποτε άλλο, να ξέρετε ότι παίρνετε ένα ρίσκο και διακινδυνεύετε τα χρήματά σας, γιατί το Forex είναι μια αγορά η οποία περιέχει ρίσκο. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά πάρα πολύ που παρακολουθήσατε όλο αυτό το βίντεο. Να είστε καλά, θα λέμε την επόμενη εβδομάδα και προσοχή στα πράγματα τα οποία είπαμε.